σε αυτή την καθιερωμένη μηνιαία ενημέρωση που έχουμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε κάθε φορά να λέμε νέα, να έχουμε νέους γιατρούς, νέα τμήματα, νέα μηχανήματα κτλ. Έτσι. Θα σας ενημερώσω όμως για τις προσπάθειες που κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, και είναι και πολιτική του Υπουργείου αυτό, είχαμε κάνει μια σύσκεψη όλοι οι διοικητές με την πολιτική ηγεσία και εκεί μας δόθησαν και οι οδηγίες, οι οποίες είναι προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Παραδείγματος χάρη, έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να καθιερώσουμε και να εφαρμόσουμε τη λεγόμενη λίστα χειρουργείου. Όπου εκεί η σειρά με την οποία θα παίρνει ο κάθε ασθενής στο χειρουργείο, επιτέλους, για πρώτη φορά στη χώρα και στο νοσοκομείο μας, θα γίνεται με κάποια διαδικασία και με κάποια διαφάνεια. Όχι ότι έχουμε ιδιαίτερα παράπονα εδώ στο δικό μας νοσοκομείο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα γίνει και θα είναι στη δημοσιότητα, θα είναι στο διαδίκτυο, στο site του νοσοκομείου και όταν θα το δείτε σιγά-σιγά που θα εφαρμόζεται αυτό. Επίσης, προχωράμε, υπήρχαν και παλιότερα, αλλά είχαν ατονίσει το τελευταίο καιρό, στη δημιουργία Επιτροπής και Γραφείου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Πολίτη. Σε λίγες μέρες θα το δείτε εδώ στην κεντρική ισοδοτική μας, όπου θα έχουμε στελέχη εκεί, τα οποία θα συνομιλούν με τους πολίτες και δεν θα είναι ένα απλό γραφείο καταγραφής παραπώνων ή επίλυση της διαφοράς και μια αρχιοθέτηση, ας πούμε, των χαρτιών που θα κατατίθεται κτλ. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ένα γραφείο με επιτελική λειτουργία, ούτως ώστε να μπορούμε να λύνουμε διαφορές, να διορθώνουμε θέματα, να βλέπουμε τις αδυναμίες μας και να τις διορθώνουμε. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα τέτοιο feedback. Έτσι, δεν θα είναι ένα απλό γραφείο καταγραφής. Και επίσης, πιστεύω ότι τελειώνει το έργο του ψυχιατρίου σιγά-σιγά και θα αρχίσουμε να μιλάμε για τη μεταφορά πλέον. Επίσης, τελειώνει ο νέος οργανισμός. Θα είναι από τα πρώτα νοσοκομεία της χώρας που θα εκκληθεί ο νέος οργανισμός, το δικό μας νοσοκομείο. Και εκεί, επειδή με είχατε ρωτήσει την άλλη φορά, θα έχουμε κάποια νέα τμήματα που αναβαθμίζουν το νοσοκομείο, όπως χειρουργική θώρακος και μεγάλων αγκείων, όπως γαστρεντερολογική και δερματολογική κλινική τμήματα τα κάνουμε πλέον αυτά, που ήταν μια μεγάλη έλλειψη στο νομό μας και στην πόλη μας αυτές οι δύο ειδικότητες. Και θα κάνουμε και το μεγάλο άλμα για την ακτινοθεραπευτική ογκολογία, που αυτό είναι πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, και θέλετε κάποιες επενδύσεις και χτιριακές υποδομές κτλ. Το οποίο όμως το βάζουμε σε μια διαδικασία και κάποια στιγμή θα το ολοκληρώσουμε. Να σας πω πάλι ότι σε αντίθεση με παλιότερα που λέγαμε ότι δεν πληρώνουμε τους γιατρούς, δεν πληρώνουμε τους προμηθευτές, ότι όλοι τώρα πληρώνονται στην ώρα τους, προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και τους προμηθευτές μας. Σας είχα πει και την άλλη φορά ότι ήδη το 2016 είχαμε πληρώσει στην αγορά, εμείς εδώ, 14,5 περίπου εκατομμύρια. Και τώρα, στο πρώτο τετράμινο ουσιαστικά, έχουμε πληρώσει γύρω στα 2,5 εκατομμύρια στην αγορά. Δηλαδή, πληρώνουμε συνέχεια τους προμηθευτές μας. Και βέβαια, τα υπερορίες, εφημερίες και τα λοιπά όλων των εργαζόμενων. Πέραν από το κανονικό μισό, το οποίο αυτό είναι σε άλλο κωδικό. Να σας πω για τις προσλήψεις πάλι που έχουμε κάνει, τις νέες προσλήψεις μετά από 4 χρόνια που έχουμε κάνει στο 2016, που είναι 19 στο σύνολο, μέσα στο αναλύω, και το 17 ήδη, γιατί τρέχουν αυτές οι διαδικασίες, κάθε φορά αυτά τα νούμερα αλλάζουν, γιατί οι διαδικασίες αυτές τρέχουν. Τώρα είδατε, μίλαγα με ένα νέο γιατρό που θα μας έρθει, ο οποίος από ό,τι είδα είναι και πολύ καλός, που έβγαινε όταν βρήκατε μέσα. Θα παθολόγος είναι. Ναι. Λοιπόν, ήδη το 2017 μέχρι τώρα έχουν οριστικοποιηθεί 9 νέες προσλήψεις. Δηλαδή, και προφανώς τρέχουν και κάποιες άλλες. Άλλες δραστηριότητες, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, ξέρετε, το νοσοκομείο, όπως και πολλά άλλα νοσοκομεία, αλλά ιδιαίτερα το δικό μας νοσοκομείο, επειδή έχουμε και τους αρκάδες, μας βοηθάνε και τους αρκάδες της Ομογένειας εννοώ και της Αμερικής, αλλά και οι ντόπιοι αρκάδες. Πάντα αγαπάμε τον τόπο μας και όλοι θέλουν να προσφέρουν. Έχουμε πολλά κληροδοτήματα. Πολλά από αυτά τα αξιοποιούμε. Κάποια διαμερίσματα δηλαδή που τα νοικιάζουμε κτλ. Αλλά
είναι σε μια ύπνωση, θα έλεγα. Θέλουμε λοιπόν να ψάχνουμε αυτά τα θέματα και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τα αξιοποιήσουμε. Επίσης, θα ξεκινήσουμε επιτέλους. Σας έχω δώσει πολλές φορές την υπόσχεση, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και πρέπει τη δουλειά να την κάνουμε σωστά. Δεν επιτρέπεται να την κάνουμε με επιπολαιότητες. Θα ξεκινήσει επιτέλους, πιστεύω, αυτό το μήνα το βροχοσκόπιο. Δεν ήταν ένα απλό θέμα, δηλαδή ένα μηχάνημα που το βάζει στην πρίζα και λειτουργεί. Ήθελε μια ολόκληρη υποδομή. Από εκπαίδευση, από εξοπλισμό, από υποδομή στο δωμάτιο που θα το λειτουργήσουμε, στον χώρο που θα το λειτουργήσουμε. Εκπαίδευση, είπαμε, ήθελε κάποια πρόσθετα εξαρτήματα. Όλα αυτά είμαστε έτοιμοι. Υλικά, αναλώσιμα, δοκιμές κλπ. Είμαστε έτοιμοι τώρα και θα το ξεκινήσουμε. Η μεγάλη σημασία που έχουν οι δωρεές για τα νοσοκομεία και για το νοσοκομείο μας, όπως και αυτή η δωρεά της κυρίας Κουτάνη, είναι ότι κάνοντας μια τέτοια δωρεά, μας βάζουν στη διαδικασία να κάνουμε και μέσα όλα τα άλλα που χρειάζονται για να λειτουργήσει αυτό το εργαστήριο το ενδοσκοπικό. Και τέλος, να το πούμε αυτό, για να ενημερώνουμε και τους πολίτες για να ξέρουν, έτσι όπως ενημερώσαμε και για τα νέα τμήματα, για να ξέρουν οι γιατροί που μας ακούνε ότι κάτι εδώ θα γίνει στο μέλλον, άρα να έχουν υπόψη τους για να κάνουν καμία αίτηση. Είχαμε μιλήσει για το διαγωνισμό που είχαμε κάνει για το ΑΣΕΠ, για τις καθαρίστριες. Αυτό και θα κάνουμε τώρα ένα νέο διαγωνισμό για τη σύντηση. Ο πρώτος διαγωνισμός με τις καθαρίστριες τι έγινε. Παρόλο ότι δεχτήκαμε μεγάλη επίθεση, η κοινωνία δυστυχώς εδώ πέρα και οι διάφοροι παράγοντες δεν μπορούσαν να καταλάβουν την προσπάθεια που κάναμε για μια αξιοκρατική επιλογή μέσω ΑΣΕΠ. Δεχτήκαμε κάποιες επιθέσεις, όλοι τις θυμάστε. Εν πάση περιπτώσει, το ΑΣΕΠ είναι ο πιο αξιοκρατικός νόμος, η πιο αξιοκρατική διαδικασία. Έκαναν κάποιες υποψήφιες ένσταση από τις 13, δικαιώθηκαν οι δύο. Μπήκαν αυτές στη λίστα. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα ότι οι εταιρείες μας έχουν κάνει ένα δικαστήριο και περιμένουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας για να ολοκληρωθεί. Αλλά αυτό δεν αφορά το πώς εμείς κάναμε τη διαδικασία, αφορά γενικότερα τον νόμο. Όπως πιθανόν ξέρετε, έχει βγει μια καινούρια διάταξη που πρημοδοτεί περισσότερο αυτές τους εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία στα συνεργεία των νοσοκομείων και με αυτό το νέο νόμο που προσδοκούμε ότι περισσότερες κυρίες ή κύριοι που δουλεύουν τώρα σε αυτή τη δουλειά θα προσληφθούν, θα κάνουμε το διαγωνισμό με ΑΣΕΠ για τη σύντηση. Άρα θα βγει σε λίγες μέρες, το έχω υπογράψει, μπορεί να έχει βγει και τώρα, η πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους, οπότε να ξέρουν οι πολίτες να κάνουν αιτήσεις για αυτό το διαγωνισμό. Κύριε Κιτάρα, θέλω να ρωτήσω ένα θέμα το οποίο αφορά την Βοτινία. Τι γίνεται για την ανησυχή ο κόσμος στην Βοτινία, στο Δήμο Βοτινίας, εάν θα κλείσει κάποια από τα κέντρα υγείας ή της Δημητσάνας ή των Ποτέρων και τι γίνεται με τα στενοχώρα. Τα στενοχώρα στον χώρο, το στενοχώρο στον χώρο είναι χαλασμένο, δεν λειτουργεί, τακτοποιείται ορισμένες φορές, υπολειτουργεί. Το άλλο θέμα με το στενοχώρο που έχει γίνει εδώ πέρα στο Κέντρο Υγείας, τι γίνεται και πώς έχετε κάνει ώστε να πάνε γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό σε αυτά τα δύο κέντρα υγείας, που είναι ιδιαίτερο πρόβλημα. Καταρχάς, να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί τα κέντρα υγείας δεν είναι σε δική μου αρμοδιότητα. Τελευταίο καιρό, ενώ παλιά ήταν στα νοσοκομεία τα κέντρα υγείας, τον τελευταίο καιρό έχουν περάσει στις ΥΠΕ, στις υγειονομικές περιφέρειες. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο σε αυτό. Όμως, έτσι πληροφοριακά μπορώ να σας πω ότι το παρακολουθώ το θέμα και προσπαθώ και εγώ ότι μπορώ να βοηθάω. Ξέρω ότι έχουν γίνει από την ΥΠΕ κάποιες προσπάθειες για να επισκευαστεί το ασθενοφόρο. Και, το παλιό. Και το καινούριο τώρα πρέπει να προχωρήσει η δωρεά. Βέβαια, αυτά με τα ασθενοφόρα πάντα στα κέντρα υγείας, να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό. Για να λειτουργήσει πλήρως ένα ασθενοφόρο στο Άστρο, στο Λεωνίδιο, σε μια άλλη πολιτεία, σε ένα άλλο κέντρο υγείας, χρειάζεται 5,5 με 6 άτομα προσωπικό. Και αν βάλουμε οδηγούς, δηλαδή και αν βάλεις τώρα και τους γιατρούς και τους συνοδούς εκεί, δηλαδή χρειάζεται πολύ, δεν είναι απλώς ότι ένα αυτοκίνητο. Είναι όπως σας είπα για το βροχοσκόπιο. Κάνουν μια δωρεά, αλλά χρειάζεται και μια όλη υποδομή από πίσω. Βέβαια αυτό είναι καλό, είπαμε δωρεές, γιατί μας βάζουν και εμάς στη διαδικασία να λύνουμε το πρόβλημα. Αλλά μετά στον χώρο λοιπόν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και πρέπει λοιπόν και οι παράγοντες εκεί να δείχνουν κάποια κατανόηση. Δηλαδή ότι
Εντάξει, τα περισσότερα κέντρα υγείας λειτουργούν για τα ασθενοφόρα με 3-4 άτομα. Δεν μπορούμε κάθε φορά να έχουμε 6 άτομα. Μακάρι να έχουμε, ας πούμε, αλλά πρέπει να τα λειτουργούμε για να έχουμε και με λιγότερα άτομα. Και στις προσλήψεις για τη φούρνη και τους προσλήψεις, ορίστε. Και για τις προσλήψεις. Εμείς κάνουμε για τα κέντρα υγείας, ναι. Για τις δικές μας, σας είπα, ας πούμε, ναι. Αλλά για τα κέντρα υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι. Εμείς απλώς, επειδή υπήρχε η σχέση που είχαμε παλιά με τα κέντρα υγείας και βοηθάμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Ναι. Και επειδή και εμείς υπαγόμαστε στη ΣΥΠΕ, εντάξει, βοηθάμε κάποιες περιπτώσεις. Πάντως, αυτό που θέλω να σας πω και είναι σημαντικό είναι ότι η πολιτική ηγεσία τώρα του Υπουργείου δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα που υπάγονται τα κέντρα υγείας, το πρώην ΙΠΑ, το πρώην ΙΚΑ, το παιδί που λέγεται τώρα, τα περιφερειακά ιατρία κτλ. Αυτή είναι και οι ιδιώτες κατ' επέκταση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δίνουν έμφαση σε αυτό. Δίνουμε έμφαση, προσπαθούμε να το ενισχύσουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι γίνονται κάποιες προσλήψεις, υπάρχουν νοσηλεύτερες εκεί που δεν τις παίρνουν στο νοσοκομείο γιατί θέλουν να στελεχώσουν αυτά τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γίνεται μια προσπάθεια σε αυτό το τομέα. Ναι, αυτό είναι, νομίζω ότι είμαστε στην τελική φάση. Δηλαδή, υλοποιούνται κάποια συμπληρωματικά έργα με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας και τελειώνουν και αυτά τώρα. Οπότε πρέπει μετά να δούμε πώς θα γίνει μεταφορά και τα λοιπά. Θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις εδώ, κάποιες σκέψεις αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι το κτίριο αυτό δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα. Ακόμα είναι στην αρμοδιότητα της πρώην Δεπανών, τις κτηριακές υποδομές που λέγεται, που αυτοί θα το παραλάβουν και θα μας το παραδώσουν. Δεν μας το έχουν παραδώσει ακόμα. Εμείς δεν έχουμε ακόμα. Απλώς παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος, γιατί προφανώς μας ενδιαφέρει. Κύριε Τωμάρα, πρόσφατα δεχτήκατε κι άλλη μια δωρεά από Ομογενία, από το Λεβίδι. Δεχτήκατε δύο μηχανήματα, έναν πολιτό υπερκαρδιογράφο και ένα υπερτομογράφο. Έχουν εξελιχθεί αυτά τα μηχανήματα? Όχι, ακόμα δεν τα έχουμε παραλάβει, είμαστε στη διαδικασία. Πάντως, ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία και εξελίχθηκε η διαδικασία αυτή πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Και πιστεύω, γιατί τώρα αυτό δεν είναι, ούτε μήνας δεν είναι περίπου που έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω όμως ότι πολύ σύντομα θα τα έχουμε και θα σας κάνουμε συγκεκριμένα τις ανακοινώσεις τότε. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι οι αρκάδες πάντα βοηθάνε και βοηθάνε ουσιαστικά όλοι. Και μας βάζουν και εμάς στη διαδικασία να αποδίδουμε περισσότερο. Και έχουμε και άλλη μια δωρεά από το Ίδρυμα Νιάρχου, η οποία και αυτή είναι σε εξέλιξη, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι τελικό. Οπότε, όταν έχουμε κάτι τελικό, θα σας το πούμε γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των δευτεριών, που είπατε ότι έχουν ληφθεί ενστάσεις από τις καθαρίστριες και έχει τώρα δημιουργηθεί πρόβλημα με τον ΑΣΕ. Περιμένουμε το δικαστήριο, τι θα γίνει? Δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι πολλοί με όμικρον γιώτα αντέδρασαν σε αυτή τη διαδικασία της αξιοκρατίας, ενώ δεν έπρεπε. Εμείς καταφέραμε και συνεχίσαμε με τους εργολάβους, αφού μας μπλόκαρε τη διαδικασία το δικαστήριο, και έχουμε τώρα ένα κονδύλι να πληρώνουμε. Δεν έχουμε και με τους δύο, δηλαδή να πληρώνουμε και το ΑΣΕΠ και τους εργολάβους. Και αν τελειώσει η διαδικασία με το δικαστήριο, θα πάμε κανονικά στο ΑΣΕΠ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όσον αφορά για τη δουλειά που κάναμε εμείς, άμα ήμασταν αξιόπιστοι, σας είπα ότι κάνανε όσοι είχαν δικαίωμα από τις υποψήφιες 13 ενστάσεις και εκλήθηκαν οι δύο. Τις βάλαμε στη λίστα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε τις ξέρω, ούτε δεν θέλω.